Πρόεδρος στο ΚΤΕΛ, επανεξελέγει ο Ηλίας Μαλλιάς, που αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρείας για το επόμενο διάστημα. Το προηγούμενο Σάββατο, στις 31 του Οκτώβρη, είχαμε αρχιερεσίες στο ΚΤΕΛ για καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα υπάρξει από την 1η-1η του 2010 μέχρι τις 31-12 του 2013. Τετραετής δηλαδή θα είναι από εδώ και πέρα το ΔΣ. Επανεξελέγει πάλι εγώ ίδιος πρόεδρος του ΔΣ, αντιπρόεδρος ο Κακολύρης Διονύσιος και ως μέλη τρία, δηλαδή ο Ποταμίτης Βασίλης, Παντής Αλέξιος και Χαϊκάλης Γεώργιος. Η προσέλευση των μετόχων ήταν ολοκληρωτική, δηλαδή είχαμε στο 98% προσέλευση. Μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Και ήθελα να ευχαριστήσω, όπως τους ευχαρίστησα ήδη στη συνέλευση, τους μετόχους που μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους για άλλη μια φορά και μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε τόσο προς τον κόσμο όσο προς και στην επιχείρησή μας. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι τώρα των επόμενων χρόνων, κύριε Μαλλιά? Οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές εδώ στο σταθμό, ίσως να βάλουμε κάποιο πρατήριο καυσίμων για ιδιόχρηση φυσικά. Κάποιες παλιές εγκαταστάσεις που έχουμε το παλιό ΚΤΕΛ ίσως να μπορέσουμε να τις αναζωοποιήσουμε και να ζωογονήσουμε.